ισχυρό ότι ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα γίνεται στόχος τέτοιων ενεργειών. Άνω κάτω, αναζητώντας κυρίως χρήματα, έκαναν οι άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες στους χώρους της Πανεπιστημίου Πόλης Γάλλου στο Ρέθυμνο, οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχαστρό τους και στους οποίους προκάλεσαν φθορές και απώλειες ύψους 2.500 ευρώ. Το χτύπημα στα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά και στο γυμναστήριο του Ιδρύματος πιθανότατα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας προς το ξημέρωμα της Τρίτης, με τους δράστες να παραβιάζουν με λωστό τις κεντρικές πόρτες και εν συνεχεία να κάνουν άνω κάτω γραφείο και συρτάρια. Τα υλικά που αφαιρέθηκαν από τους χώρους αυτούς δεν είναι ιδιαίτερης αξίας. Αυτό που έχει μάλλον περισσότερη σημασία δεν είναι λοιπόν η υλική απώλεια, αλλά το θέμα που τίθεται όταν δηλαδή το Πανεπιστήμιο δεν έχει εγκαταστήσει μέσα για να ελέγχει την κίνηση στους χώρους του, διότι θεωρούμε ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης και απόλυτης ελευθερίας και πράξεις σαν κι αυτές θέτουν σε δοκιμασία αυτές τις καταστατικές αρχές. Στην υπηρεσία δικτύων που βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης της Πανεπιστημιακής Περιουσίας, οι δράστες, αφού δεν βρήκαν χρήματα, άρπαξαν κλειδιά άλλων γραφείων και εξαφανίστηκαν. Αυτό που είναι περισσότερο ανησυχητικό είναι ότι αφαιρέθηκαν και κάποια κλειδιά και λαμβάνουμε τώρα όλα τα μέτρα ώστε οι χώροι όλοι που σχετίζονται με το θέμα αυτό να ασφαλιστούν και να, οι χρήστες τους να θεωρούν τους χώρους ασφαλής. Στους χώρους του γυμναστηρίου η μεθοδολογία των δραστών ήταν ίδια. Όμως εκεί στο στόχαστρό τους ήταν η αυτόματη πολιτές τροφίμων και αναψυκτικών, όπου μάλιστα πέρα από τα χρήματα που πήραν άρπαξαν και νερά, σοκολάτες και αναψυκτικά. Εκλάπησαν κάποια κέρματα από αυτόματους πολιτές στο γυμναστήριο, αλλά ξαναλέω οι υλικές απώλειες μετρημένες σε χρήματα δεν είναι αξιόλογες. Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή από το φύλακα το πρωί της Τρίτης, οπότε και κλήθηκε η αστυνομία προκειμένου να ερευνήσει το χώρο, λαμβάνοντας αποτυπώματα, ενώ οι Βρετανικές αρχές κατέθεσαν μήνυση κατά γνώστων. Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο αυτοί χώροι του Ιδρύματος βρίσκονται στο στόχαστρο διαρρηκτών, καθώς πρόσφατα είχαν σημειωθεί ανάλογα περιστατικά.